Τώρα, όσον αφορά τα φύκη, τα οποία είναι και το αντικείμενο που μπορώ να πω κάποια πράγματα, είναι κάποιοι οργανισμοί που ζουν σε υγρά περιβάλλοντα, θάλασσες, λίμνες, ποτάμια και όπου υπάρχει νερό. Και η σημασία τους ήταν πάντα μεγάλη, τώρα αναδεικνύεται περισσότερο, καταρχήν γιατί υπάρχει η επικοινωνία και η διάδοση, ας πούμε, της πληροφορίας περισσότερο, και γιατί τα προβλήματα, είτε όσον αφορά την υγεία, είτε όσον αφορά το περιβάλλον, είτε όσον αφορά την ενέργεια, έχουν βρει κάποιες συνδέσεις, κάποιους κρίκους σύνδεσης με αυτή την ομάδα οργανισμών, και έτσι αυτά δημοσιοποιούνται αρκετά. Δηλαδή, υπάρχουν προγράμματα βιοτεχνολογικά που εκμεταλλεύονται φύκη, εδώ και πολλά χρόνια σημαίνει αυτό σε ανατολικές κυρίως χώρες και στην Βόρεια Ευρώπη, για να εξάγουν προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι για διατροφή, μπορεί να είναι για φάρμακα, μπορεί να είναι για καταλυτικά, και γίνονται και μελέτες για πιο σύγχρονες εφαρμογές τέτοιες. Υπάρχουν προγράμματα που εκμεταλλεύονται, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα φύκη για απορρίπανση των υδάτων, είτε σε ιχθυοκαλλιέργειες, είτε σε βιολογικούς καθαρισμούς. Με πολύ υποσχόμενα αποτελέσματα. Και εδώ έχουμε κάνει εμείς μια τέτοια δουλειά, στα πλαίσια ενός βακτορικού, και μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρής έκτασης μονάδες, γιατί για τεράστιες μονάδες, εγώ θα είμαι στην Ιταλία, που μπορεί να καλλιεργήσει, πρέπει να έχει τεράστιες επιφάνειες καλλιέργειας και είναι λίγο δύσκολο. Παρά το ότι και εκεί μπορεί με άλλη προσέγγιση, χρησιμοποιώντας μικροφύκη και όχι μακροφύκη, να κάνει κάποια παρέμβαση. Δεν έχω μελετήσει αυτό το κομμάτι. Αλλά για μακροφύκη υπάρχουν. Και αυτό που πιλωτικά μου άρεσε πάρα πολύ, το είχα δει σε ένα συνάδελφο στη Φλόριντα, είναι τα προγράμματα που μελετάνε τις λεγόμενες ολοκληρωμένες καλλιέργειες, integrated aquacultures. Δηλαδή έχει κάποιος καλλιέργεια ψαριών, και επειδή τα ψάρια έχουν πολλά απόβλητα, καλλιεργεί και κάποια φύκια και παράλληλα καλλιεργεί και κάποια όστρακα. Και το ένα δίνει τροφή στο άλλο και καθαρίζεται και το νερό ταυτόχρονα. Και έχει αντί για ένα προϊόν, έχει τρία προϊόντα τουλάχιστον, γιατί και τα φύκια τα χρησιμοποιεί σαν λίπασμα μετά, τη βιομάδα που παράγεται, και δεν ρυπαίνει καθόλου το περιβάλλον. Απλά χρειάζεται μια σωστή μελέτη, σωστές αναλογίες, δηλαδή αυτό είναι μια ομάδα στον Καναδά και μετά και στην Φλόριντα που συνεργάζεται, και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Δηλαδή έχει φτάσει σε επίπεδα πιλωτικών μεγάλων προγραμμάτων, ας πούμε, όχι σε εργαστηριακή κλίμακα. Και τελικά αυτό που γίνεται παγκοσμίως πολύ τώρα είναι η μελέτη για τα βιοκάψιμα. Επειδή τα βιοκάψιμα από φυτά έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, αλλά οι πρώτες ανεξέλεγκτες ενέργειες είχαν αρνητικό αποτέλεσμα, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν χώροι που καλλιεργούνταν παραδοσιακά φυτά και τροφή. Τα βασικά, ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι. Με αποτέλεσμα αυτά στον τρίτο κόσμο να αρχίσουν να κρυβαίνουν και να υπάρχει πρόβλημα σοβαρό εκεί. Άρα δεν πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Να χρησιμοποιήσουμε εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν για άλλες καλλιέργειες και να βάλουμε ζαχαροκάλαμο ή καλαμπόκι για βιοκάψιμο, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα στα άλλα προϊόντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούν, εάν μπορούν. Αν υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις που μπορούν να καλλιεργηθούν φυτά και βιοκάψιμα και δεν χρησιμοποιούνται για τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, υπάρχουν, αν ήταν, θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί, λέω εγώ. Τα φύκη λοιπόν προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, μέχρι τώρα το κόστος παραγωγής είναι υψηλό. Εκεί η τάση είναι, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, θα λέγαμε. Μία είναι να χρησιμοποιηθούν μικροφύκη, που αυτά είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα, γιατί μπαίνουν μέσα σε βιοαντιδραστήρες, σε μικρούς χώρους, συνεχούς ροής. Δηλαδή βάζεις από τη μια μεριά και βγάζεις από την άλλη. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι πρέπει να βγάλεις τη βιομάζα, και είναι λίγο δύσκολο, πιο δύσκολο από ό,τι τα μακροφύκη. Αλλά το πλεονέκτημα είναι ότι έχεις μικρότερους χώρους, άμα έχεις διαφανείς, ας πούμε, θαλάμους που έχουν φως από όλοι παντού και μπορεί να περιορίσει το χώρο. Γίνεται πολλή δουλειά σε τέτοια συστήματα. Τώρα υπάρχουν και κάποιες προτάσεις, μόλις τώρα, έχουν αρχίσει από 10 χρόνια τώρα. Η πρώτη είχε γίνει από μια ομάδα Ιαπώνων, κάπου σταμάτησε και τώρα ξαναζωντάνεψε πριν κάνα δύο χρόνια, που λένε σε εκτάσεις μεγάλες ωκεανών, έχω τα στοιχεία, δεν θυμάμαι πόσα μίλια επί πόσα μίλια,
μπορούν να καλλιεργούν κάποια μάκρο φύκη που στέκονται στην επιφάνεια, γνωστά αμφαιοφύκη, κάποια που μπορούν να κολυμπάνε, δεν χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένα, φωτισμένα δηλαδή, και να έχουν εκεί στημένους μέσα στη θάλασσα τους αντιδραστήρες που θα παίρνουν το προϊόν και θα παράγουν, και παράλληλα αυτοί θα δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα, θα ελευθερώνουν οξυγόνα, δηλαδή συμβάλλουν και στην δέσμευση του διοξιδίου που προκαλεί πρόβλημα του θερμοκηπίου, δηλαδή και προς αυτήν την κατεύθυνση.